Κύριε Υπουργέ, το φαινόμενο των απλήρωτων εργαζομένων δεν είναι ούτε καινούργιο ούτε μεμονωμένο. Αφορά εκατοντάδες επιχειρήσεις, δεκάδες χιλιάδες εργαζόμενους. Είχε ξεκινήσει πριν την κρίση και μέσα σε αυτήν γενικεύτηκε, μονιμοποιήθηκε σαν σύστημα της εργοδοσίας. Η περίπτωση όμως της Express Service βγάζει μάτι. Για μια δεκαετία δεν υπάρχει ούτε μια φορά που οι εργαζόμενοι να πληρώθηκαν κανονικά το μισθό τους. Παίρνουν έναντι 200-300 ευρώ για 8 ώρες εργασία. Οι οφειλόμενοι μισθοί ξεπερνούν συνολικά τα 2 χρόνια. Δεν καταβάλει η επιχείρηση ούτε καν τον μειωμένο κατά 50% μισθό που συμφώνησε με ένα εργοδοτικό σωματείο που έστεισε η ίδια η εργοδοσία με τη συνεργασία της πλειοψηφίας του Εργατικού Κέντρου Θεσσαλονίκης. Πολλοί είναι οι εργαζόμενοι που αναγκάζονται να αποχωρήσουν χάνοντας μισθούς και αποζημίωση απόλυσης, τα οποία μένουν και σαν καθαρό κέρδος στα χέρια της εταιρείας. Όσοι ελάχιστοι δικαιώθηκαν ήταν γιατί πήραν την πρωτοβουλία να απευθυνθούν στα δικαστήρια. Η Express Service εξαρτά εκβιαστικά την πληρωμή του μισθού όχι από την παροχή εργασίας από τους εργαζόμενους, αλλά από την τύχη που θα έχουν οι δίκες που έχει ανοίξει με ανταγωνιστές και τελικά από την κερδοφορία της. Να σημειώσουμε ότι η Express Service είναι μεγαλύτερη εταιρεία οδικής βοήθειας στην Ελλάδα και από τις μεγαλύτερες ιδιωτικές εταιρείες ιατρικών υπηρεσιών με μεγάλο πελατολόγιο πολλών χιλιάδων πελατών και ροής πράξεων μηνιαίων συνδρομών. Επεκτείνεται με νέες επενδύσεις και υποδομές που το συντριπτικά μεγαλύτερο μέρος τους έχουν χρηματοδοτήσει οι εργαζόμενοι με την εργασία και τους απλήρωτους μισθούς τους. Το ΣΕΠ έκανε κάποιους ελέγχους, κυρίως τριμερείς συναντήσεις μετά από προσφυγή των εργαζομένων. Συνέφερε όμως από ό,τι φαίνεται την εργοδοσία να πληρώνει τα διοικητικά πρόστιμα και να συνεχίζει την απληρωσιά των εργαζομένων. Ερωτάτε, ο Υπουργός, τι εντολές θα δώσετε για το συστηματικό, τακτικό, ολοκληρωμένο και εις βάθος έλεγχο της εταιρείας στο λογιστήριο, τα ταμεία της, τις χρηματικές της ροές και ποια μέτρα θα πάρετε για τη διασφάλιση ότι οι πράξεις θα οδηγηθούν κατά απόλυτη προτεραιότητα στην ολοσχερή εξόφληση των απαιτήσεων των εργαζομένων. Δεύτερον, αν η εταιρεία χρησιμοποιεί και πώς τα προγράμματα ενεργείας του ΑΕΔ για να εξασφαλίζει φθηνό εργατικό δυναμικό. Και τέλος, τι μέτρα θα πάρετε για τη διασφάλιση των ενσύμων των εργαζομένων στο ΕΦΚΑ. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Ευχαριστούμε. Κύριε Υπουργέ, για 3 λεπτά παρακαλώ. Ευχαριστώ πολύ, κύριε Πρόεδρε. Πολύ σωστά λέτε ότι αυτό η υπόθεση Express Service δεν είναι μια μεμονωμένη υπόθεση. Αλλά είναι μια πάρα πολύ ιδιόμορφη υπόθεση. Είναι απίστευτο αυτό που έχει συμβεί με αυτή την εταιρεία τόσα πολλά χρόνια. Αυτή τη στιγμή η Express Service αποτελείται από ένα πλέγμα εταιριών. Κάποιες βρίσκονται σε διαδικασία εκαθάρισης, κάποιες δεν βρίσκονται σε διαδικασία εκαθάρισης και έχουν συνολικές οφειλές προς τους φορείς κοινωνικής ασφάλισης το απίστευτο ποσό των 250 εκατομμυρίων ευρώ. Αποτελούν ίσως το μεγαλύτερο οφειλέτη που υπάρχει αυτή τη στιγμή εν ενεργεία εταιρεία λειτουργούσα με κάποια μορφή ή άλλη στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Θέλω να διαβεβαιώσω την εθνική αντιπροσωπεία ότι αυτή η εταιρεία μαζί με 2-3 άλλες αποτελούν πρώτη προτεραιότητα για εμάς μέσα στο 2019 για να δούμε πολύ ουσιαστικά όλα τα μέσα που μας δίνει η ποινική και αστική δικαιοσύνη για να αντιμετωπίσουμε αυτές τις οφειλές προς όφελος του ελληνικού λαού, δηλαδή προς όφελος των φορέων κοινωνικής ασφάλισης. Κάποιες εισφορές ρυθμίστηκαν πρόσφατα με τον νόμο των 120 δόσεων. Θα παρακολουθούμε συστηματικά κάθε μήνα ότι καταβάλλεται η δόση και παραμένουν αυτές οι οφειλές που ρυθμίστηκαν ρυθμισμένες. Είχαμε προσπαθήσει στο παρελθόν να χρησιμοποιήσουμε διάφορα μέσα τα οποία προέβλεπε η νομοθεσία. Ένα μέσο το οποίο επανέρχεται με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο είναι το κλείδωμα της ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ για επιχειρήσεις οι οποίες συστηματικά παραβιάζουν τις υποχρεώσεις τους απέναντι στους φορείς κοινωνικής ασφάλισης. Να είμαστε ξεκάθαροι, αυτά είναι λεφτά των εργαζομένων. Είναι λεφτά τα οποία παρακρατούνται από το μισθό των εργαζομένων για τη σύνταξή τους. Επανερχόμαστε λοιπόν με το κλείδωμα της ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ για τέτοιες επιχειρήσεις. Θέλω να σας πω ότι υπήρχε η πρόβλεψη και στο παρελθόν. Ο ΣΥΡΙΖΑ κατήργησε αυτό το εργαλείο που είχε το Υπουργείο Εργασίας, ξανά άνοιξε η ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ για την Express Service και μας ξαναφέσωσε, χρησιμοποιώ αυτό το ρήμα, 8,7 εκατομμύρια ευρώ, επειδή ο ΣΥΡΙΖΑ ξανά άνοιξε το δικαίωμα αυτών των επιχειρήσεων να καταβάλουν ΑΠΗ ΔΕΛΤΑ.
Θέσατε επίσης το ερώτημά σας τι γίνεται με αυτούς τους εργαζόμενους που θέλουν να φύγουν και δεν παίρνουν αποζημίωση. Νομοθετούμε και γι' αυτό με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο και δίνουμε το δικαίωμα σε εργαζόμενους που είναι εγκλωβισμένοι πέρα του διμήνου σε τέτοιες επιχειρήσεις, αν το επιλέξουν, να το θεωρηθεί μονομερή βλαπτική πάυση τη σύμβαση εργασίας και να δικαιούνται αποζημιώσεων. Αλλά το θέμα της Express Service, από ό,τι φαίνεται, είναι μια πολύ μεγάλη ανοιχτή υπόθεση. Ευχαριστούμε, κύριε Υπουργέ. Κύριε συνάδελφε, τη δευτερολογία σας για 3 λεπτά. Ευχαριστώ, θα μου επιτρέψετε να κάνω μια ανακοίνωση 1 δευτερόλεπτο. Με συγχωρείτε πάρα πολύ. Γίνεται γνωστό σώμα ότι από τα άνω-δυτικά θεωρία παρακολουθούν τη συνεδρίαση αφού συμμετείχαν στο εκπαιδευτικό πρόγραμμα Εργαστήρι Δημοκρατίας που οργανώνει το Ίδρυμα της Βουλής, 12 μαθητές και μαθήτριες και ένας συνοδός εκπαιδευτικός από το 5ο Δημοτικό Σχολείο Κερατσινίου. Σας καλωσορίζουμε. Κύριε συνάδελφε, έχετε το λόγο. Ευχαριστώ, κύριε Πρόεδρε. Νομίζουμε, κύριε Υπουργέ, ότι η απάντηση δεν περιέχει λύση στο θέμα το πώς θα πληρωθούν είτε με αυτόν τον νόμο, είτε με τις δικαστικές αποφάσεις και τα ταμεία και οι εργαζόμενοι. Νομίζουμε ότι το περιεχόμενο της τοποθέτησης της πρώτης δείχνει ότι όλοι αυτοί οι μηχανισμοί ακυρώνονται από το θράσος και τον αυταρχισμό της εργοδοσίας, η οποία ούτως ή άλλως περηφανεύεται ότι δεν ιδρώνει το αυτή της, γιατί έχει γερές πλάτες, όπως λέει, σε όλα τα επίπεδα εξουσίας με οποιαδήποτε κυβέρνηση. Άρα παραμένει το ερώτημα πώς θα φτάσουμε στο αποτέλεσμα του να πληρώνονται οι εργαζόμενοι τους μισθούς στη μία ή στην άλλη περίπτωση και πώς θα καλύπτουν τα ασφαλιστικά ταμεία και τα ένσημά τους. Νομίζουμε ότι το επιχείρημα της εργοδοσίας Express Service, ότι θα πληρώσω όταν κερδίσω κάποια δικαστήρια, όταν έχω κέρδη, είναι ο πυρήνας της διακηρυγμένης πολιτικής και της σημερινής κυβέρνησης και της προηγούμενης, και αν θέλετε 30 χρόνια προσπάθειες από το πολιτικό προσωπικό για την αξίωση αυτή της εργοδοσίας συνολικά. Όταν ο ΣΥΡΙΖΑ νομοθετούσε το ύψος του κατώτερου μισθού να προσδιορίζεται αποκλειστικά, με αποκλειστικό ουσιαστικά κριτήριο την ανταγωνιστικότητα και την κερδοφορία, εκτός τι άλλο νομοθετούσε εκτός από αυτές τις προκλήσεις της Express Service και τόσων άλλων εργοδοτών. Όταν εσείς σαν κυβέρνηση νομοθετείτε με το αναπτυξιακό νομοσχέδιο ακριβώς το ίδιο, τις συλλογικές συμβάσεις που πετυχαίνουν οι εργαζόμενοι θα ισχύουν αν και όταν το θέλει η εργοδοσία ή ο υπουργός, ότι κάθε Express Service θα μπορεί να επικαλείται κίνδυνο για τα κέρδη της και να αυτοεξαιρείται από τις υποχρεώσεις των συλλογικών συμβάσεων, τι άλλο νομοθετείτε από τη δικαίωση της προκλητικής αυτής στάσης της εργοδοσίας, όταν τους δίνετε το ελεύθερο να μην καταβάλουν τις παρακρατούμενες από το μισθό των εργαζομένων να εισφορέσουν στα ασφαλιστικά ταμεία και να τις ξεκοκαλίζουν. Τι άλλο κάνετε παρά να δίνετε φθερά στην εισφοροδιαφυγή, κύριε Υπουργέ? Η Express Service, η τακτική της δεν είναι μια παρέκκληση. Την τακτική αυτή και με το πολυνομοσχέδιο βοηθάτε να γίνει νόμος, να δημιουργηθούν πολλές Express Service. Ο ΣΥΡΙΖΑ υλοποίησε τις αξιώσεις των εργοδοτών στο 65% σύμφωνα με την διατύπωση του ΣΕΒ και τρέχετε να υλοποιήσετε το υπόλοιπο 35% με αυτό το πολυνομοσχέδιο. Όμως να ξέρετε ότι όποια και να είναι η εργοδοτική τρομοκρατία μέσα στους χώρους δουλειάς, όσα εργοδοτικά σωματεία, φαντάσματα και αν στηθούν, όσο και αν φακελώσετε τους εργαζόμενους που συνδικαλίζονται και τα πραγματικά τους σωματεία, όπως όλοι, πολλοί μάλλον, εργαζόμενοι στην Express Service σήκωσαν το κεφάλι και κέρδισαν, έτσι και οι εργαζόμενοι της χώρας θα βρουν το δρόμο και θα απαντήσουν σε κάθε εργοδοσία, σε κάθε κυβέρνηση. Το Κομμουνιστικό Κόμμα Ελλάδας θα βρίσκεται εκεί, δίπλα στους εργαζόμενους, θα πιέζει, θα οργανώνει τους εργαζόμενους και τους αγώνες τους. Δεν θα αφήσει σε χλωρό κλαρί καμία Express Service, καμία κυβέρνηση και καμία πολιτική που τους δίνει φτερά.